Αφού ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και τον ελληνικό λαό για τη συνεχή ένδειξη αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα, Ιουσέφ Τουρκόμ, απίφθινε εκ νέου έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα 1η-4η Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ρωτήθηκε μάλιστα από το ΣΤΑΡΤ σχετικά με το ρόλο της Χαμάς στην ευρύτερη περιοχή και αν αισιοδοξεί ο ίδιος για τις εξελίξεις έπειτα από το σχέδιο για κατάπαυση του πυρός, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η σκοτωμή δεν σταμάτησαν ποτέ, η καταστροφή δεν σταμάτησε ποτέ. So, the only way to end the bloodshed and the cycle of violence. Ο μόνος τρόπος να σταματήσει η αιματοχυσία και αυτός ο κύκλος της βίας. Is to end the Israeli occupation and the recognition of the state of Palestine. Είναι να σταματήσει η Ισραηλινή κατοχή και να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης. The PLO is the sole representative of the Palestinian people. Η PLO είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού. In relation to Biden's initiative and communication with the Egyptians and with the Qataris. With the Egyptians and the Qataris. Όσον αφορά την πρωτοβουλία του Προέδρου Biden και τις συναντήσεις του, τις επικοινωνίες που είχε με το Κατάρ και με την Αίγυπτο, I would be hopeful if Israel is serious about it. Θα ήμουν αισιόδοξος εντός εισαγωγικών αν το Ισραήλ το αντιμετώπιζε σοβαρά. But I look at history and history is not very comforting when it comes to the Israeli occupation. Αλλά κοιτώντας την ιστορία μας μέχρι τώρα, δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. We had over 30 years ago the Oslo peace accords. Πριν 30 χρόνια περίπου, πάνω από 30 χρόνια, είχαμε τις ειρηνικές συνομιλίες στο Όσλο. Then the Arabs gave a peace initiative for peace in the region. Μετά είχαμε η πρωτοβουλία των Αράβων για την ειρήνη στην περιοχή. But none of that pleased Israel. Israel wanted more. Αλλά το Ισραήλ δεν ήταν ικανοποιημένο με τίποτα από αυτά. Netanyahu in the United Nations General Assembly, he raised a paper with a map of Greater Israel. Ο Νετανιάχου στην Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών σήκωσε ένα χάρτη πάνω στον οποίο ήταν αποτυπωμένο το Μεγάλο Ισραήλ. That was 3 weeks before October 7th. Αυτό ήταν 3 εβδομάδες πριν την 7η Οκτωβρίου. That showed Israel without the borders of Palestine on 1967 borders, without Gaza. Που έδειχνε το Ισραήλ χωρίς τα σύνορα της Παλαιστίνης πρώτη του 67, χωρίς τη Γάζα. That was a message. Αυτό ήταν το μήνυμα. So we got used that Israel doesn't abide by its international agreements. Οπότε για μας είναι σύνηθες το ότι το Ισραήλ δεν τηρεί τις διεθνείς του συμφωνίες. But I am hopeful. Because the world now is seeing the barbarity of the Israeli occupation. Παρ' όλα αυτά ελπίζω, γιατί ο κόσμος βλέπει πλέον την βαρβαρότητα της Ισραηλινής κατοχής.